Και εδώ μπορούμε να περπατήσουμε, διότι όπως βλέπετε εδώ είναι βάλτος. Στην αρχή περπατάγαμε μεγαλώσεις μέχρι το Μυρό και δουλεύαμε μέσα σε αυτό το έλος επί μερικούς μήνες μέχρι να ολοκληρώσουμε την αρχική μελέτη και να αρχίσει το έργο. Εδώ βλέπετε έβαλα το ξύλο μέσα και υπάρχει πετρέλαιο στην επιφάνεια. Είναι μια σαφεστάτη υπόθεση. Είχαμε κάνει και άλλα τεχνολογικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναλύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Η παραγωγή εδώ πέρα έχει σχέση, είχαμε εμείς πετρέλαια, έχει σχέση με την υδροστατική πίεση που δημιουργείται ανάλογα με τους αέριδες και τα λοιπά. Να είστε εκεί, βλέπετε το πετρέλαιο που τρέχει, εν πάση τόση. Αυτό να το βάλει πολύ βαθμό. Να, να, εκεί. Αμέ. Εδώ είναι η άλλη γεώτρηση. Όλες αυτές οι γεωτρήσεις δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο επί 365 ημέρες και 2 χρόνια περίπου μέχρι που μας σταματήσανε. Αυτό είναι βρόχινο νερό και είναι σε σπάνια. Έχει την τρούπα, δώσει μου λίγο το ξύλο. Κάπου εδώ, στο μέσο περίπου, είναι η γεωτρήση μέσα. Βλέπετε πως τρέχει το πετρέλαιο. Πάρε παιδιά, θα λερωθούμε. Εδώ λέω, βλέπετε ότι μέσα στην ανταγμένη αγγλική γιώτηση είχαμε βάλει μια δεύτερη σωλήνα για να ξεπεράσουμε το σημείο της ανατινάξεως που είχαν κάνει οι Εγγλέζοι. Και εδώ υπήρχε και εδώ μια παραγωγή πετρελαίου. Αυτά είναι βρόχινα νερά που είναι πολύ ελαφριά. Και εκεί ήταν η παραγωγή που κάναμε εμείς γιώτες, δεν ήταν ανατιναγμένη, αν και είχε επηρεάσει την κατάσταση. Βέβαια, Χρήστο, έλα να δείξεις εδώ. Χρήστο, λοιπόν, εδώ βλέπετε τα φυτά πως είναι στο βάθος τους, όλα λερωμένα με πετρέλαιο, διότι ανάλογα με τις υδροστατικές πιέσεις, όπως είπαμε, ξεκυλίζει πολύ πετρέλαιο κατά ορισμένες περιοχές. Εδώ το βλέπετε στην επιφάνεια του νερού. Σιγά σιγά προδιαλύεται. Χρήστο, πάρτε εδώ, εδώ. Εδώ, 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 εκεί που σου δείχνω. Βλέπετε το πετρέλαιο στην επιφάνεια πως κάνει τις αντάβειες από τους χρωματισμούς, που είναι οξύδια σιδήρου, οξύδια νικελίου και δεν συμμαζεύεται. Και έχουμε μια σαφεστάτη απόδειξη της υπάρξης πολλού πετρελαίου στην Ελλάδα, αλλά το ελληνικό δημόσιο για τους γνωστούς λόγους της γνωστής προδοσίας η οποία υφίσταται δεν αποτολμά να σηκώσει το κεφάλι του κατά των επιβουλών των ξένων δυνάμεων επί της χώρας. Ξέρετε ότι ο Κολοκοτρώνης πήγε εις θάνατον με ξένα εισαγγελέα. Πάρε εδώ φωτογραφία, εδώ που πατάω είναι όλα πετρελαιωμένα. Θα γίνω χάλια εδώ βέβαια, εν πάση τόση. Αλλά εδώ αν μπορέσεις να έρθεις, Χρήστο, αλλά και πού να πατήσεις το θέμα. Εδώ μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα. Χρήστο, έλα να έρθεις εδώ κοντά, μια και την κάνουμε τη δουλειά. Θα γίνουμε. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα τις φυσαλίδες, όπως τις δείχνω, πώς κινούνται και βγαίνει το πετρέλαιο από κάτω. Να το φαίνεται ξεκάθαρα, κινείται. Αυτή η γεώτρηση τώρα βγάζει πετρέλαιο, το βλέπετε. Είναι όλο πετρέλαιο εδώ πέρα. Και αυτή έβγαζε το πιο πολύ. Πετύχαμε, διατρήσαμε έναν βράχο γύρω στα 4 μέτρα και εν συνεχεία πετάχθηκε το πετρέλαιο πάνω και άρχισε εδώ πέρα, διότι είναι όλο ένα περίεργο μείγμα, βάσει εδώ δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα, θέλουμε πίνακα, θέλουμε πολλά πράγματα, αλλά βλέπεις, πάρε εδώ, πάρε εδώ, πάρε εδώ, πάρε εκεί, εκεί από κοντά, ζουμάρισε το εκεί πέρα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι αν βάλουμε εδώ πέρα μια αντλία εις το βάθος, θα έχουμε την παραγωγή που είχαμε και στο παρελθόν, δεν είχαμε τότε τέτοιες γραμματικές αντλίες, αλλά αν τη βάλουμε τώρα, θα έχουμε μια μεγάλη παραγωγή πετρελαίου, άγνωστη πόσο. Και εγώ κατηγορώ ευθέως το ελληνικό κράτος ότι προδίδει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, διότι τίποτα δεν έκανε από τότε που τα παρατήσαμε εμείς το 79, πριν μας έδωσε 20 χρόνια σχεδόν. Τίποτε απολύτως δεν έχει γίνει εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Τίποτε απολύτως. Μόνο ψέματα είναι τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος.
πάνε. Εδώ να φανταστείτε ότι οι Εγγλέζοι είχαν μία κάναβο ανά 90 πόδια, 90 γιάρδες, με συγχωρείτε, 91 μέτρα δηλαδή, που όδευε προς βόρειο-δυτική κατεύθυνση, διότι έτσι έρχεται το σεισμικό ρήγμα μέσα από τη θάλασσα. Και η παραγωγή από κάθε γεώτρηση ήταν 20 και πλέον τόνοι ημερησίως. Δηλαδή έχουν 2-9-18, γύρω στους 200 τόνους την ημέρα, επί 7 βαρέλια τόνους, 2-14 είχαμε δηλαδή περίπου 1400-1500 βαρέλια κατελάχιστον ημερησίως παρήγωνε οι Εγγλέζοι τότε με τα τότε μέσα, 1932, όταν ο Πρίνος είχε 20.000 βαρέλια την ημέρα και ήταν μέσα στη θάλασσα και είχε με πλωτές, δεξαρμενές κτλ. Εδώ ήταν μια αισθητός καλύτερα οικονομική απόδοση από πλευράς πετρελαίου, το οποίο δεν θέλει και δηληστήριο. Διότι είναι ναυτερικής και όχι παραφινικής βάσεως, έχει ειδικό βάρος 1.014-1.028 και όπως βγαίνει μέσα από τη γη μπορεί να καεί κατευθείαν στις gross diesel και εις τους καυτήρες μαζού 3.500. Δηλαδή από εδώ το πετρέλαιο οδεύει προς τους καυτήρες μαζού των βιομηχανιών και δεν θέλει δηληστήριο. Είναι μια λεπτομέρεια, ένα μυστικό το οποίο δεν λένε στον ελληνικό λαό. Ο δε αρχιμηχανικός Παυλίδης το 1900